πάω σήμερα, μετά από καιρό, γιατί έχει μαζευτεί και πολύ ήλιο, η αλήθεια είναι, στον κύριο Κώστα Πικραμένο. Καλημέρα κύριε Πικραμένο και καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα στην Κολομβία των Βαλκανίων. Οχ, με φόρα ήρθατε. Ποια Κολομβία τώρα? Με φόρα, γιατί έχετε καιρό να με καλέσετε, οπότε έχω πολύ ψωμί. Λοιπόν, σας ακούμε. Γιατί Κολομβία των Βαλκανίων? Λοιπόν, πριν να πούμε την Κολομβία, ένα λεπτό να πω λίγο για τα ιδιωτικά. Απέναντι στην Τουρκία υπάρχουν δύο ολιγάρχες, μεγάλες ιστορικές οικογένειες. Ο ένας είναι ο Κότς και ο άλλος είναι ο Σαμπαντζή. Για όσους λοιπόν δεν το γνωρίζουν, οι ολιγάρχες αυτοί, οι οποίοι είναι παρόντες σε πολλούς τομείς της οικονομίας και στη βιομηχανία, έχουν ιδρύσει πολλά χρόνια τώρα ιδιωτικά πανεπιστήμια, τα οποία ιδιωτικά πανεπιστήμια συνδέονται απευθείας με τις εταιρείες τους. Τα σαΐνια λοιπόν, τα φιντάνια, οι καλοί, οι πτυχιούχοι αυτών των πανεπιστημίων αμέσως προσλαμβάνονται. Και αν σήμερα, κύριε Σαχίνη, η τουρκική αμυντική βιομηχανία έχει φτάσει εκεί που έχει φτάσει, μαζί με τον γαμπρό του Ερντογάν, είναι ότι ενώ ξεκίνησαν οι ολιγάρχες με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και τη σύνδεση με τις εταιρείες τους, δημιουργήθηκε αυτό που λέμε το οικοσύστημα, που πήρε μέσα και τα λεγόμενα δημόσια πανεπιστήμια στην Τουρκία. Για να το πω πολύ πρακτικά, να το καταλάβει ο κόσμος. Αν ο επιχειρηματίας Σοκράτης Κόκαλης δεν είχε πουλήσει την Ιντρακόμ Defense πυρ μπαρά στους Ισραηλινούς, θα μπορούσε σήμερα να είχε δημιουργήσει ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο Κόκαλης, για παράδειγμα, το λέω πολύ συμβολικά, που θα μπορούσε πέριξ τη Ιντρακόμ να δημιουργηθεί ένα οικοσύστημα το οποίο να δημιουργεί θέσεις εργασίας για την αμυντική βιομηχανία και να εμπλέκονται μέσα και τα δημόσια πανεπιστήμια. Αλλά για να γίνουν αυτά χρειάζεται στρατηγική από τους Έλληνες ολιγάρχες που δεν υπάρχει και χρειάζεται και κράτος το οποίο να έχει όραμα. Αφού λοιπόν δεν τα έχουμε όλα αυτά, ας μείνουμε στη μιζέρια που αναφέρατε πριν από λίγο. Μάλιστα. Μεγάλη κουβέντα. Πάμε στα σκληρά. Πολύ μεγάλη. Για πάμε στα σκληρά λοιπόν. Από πού θα ξεκινήσουμε σήμερα? Διότι ο Χακάν Φιντάν μας είπε σήμερα ότι προσπαθεί να προωθήσει τη θετική ατζέντα με την Ελλάδα, αλλά το Κυπριακό να τα αφήσουμε απ' έξω. Δεν είναι και θέμα που πρέπει να μας απασχολεί. Καταλάβατε? Καλά με αυτά ασχολείστε. Αυτά είναι μπαγιάτικα. Εχθές ανακοίνωσε το βράδυ ότι στις 14 Φλεβάρι, ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου, ο Ερντογάν που πάει στο Σίσι τον άλλοτε δικτάτορα και σφαγέα των αδελφών μουσουλμάνων, θα πουλήσει μπαϊρακτάρια και Άνκα και Ακιντζή. Η Αίγυπτος λοιπόν του φασίστα Σίσι, είναι τα ίδια τα λόγια του Ερντογάν, μπαίνει και αυτή στο payroll της Τουρκίας, της αμυντικής βιομηχανίας. Νομίζετε ότι δεν θα υπάρξει και μία πρώτη συζήτηση για τον ορισμό ΑΟΣ μεταξύ Αιγύπτου και Τουρκίας? Όλα αυτά θα βγουν την επόμενη εβδομάδα. Δηλαδή, ψαλμός, αλληλούια. Δηλαδή πέραν του 28ου μεσημβρινού που έχουμε αφήσει αναμονές εμείς με την Αίγυπτο. Ξεχάστε το, κλείνει αυτό. Θα το πάρει η Τουρκία με την Αίγυπτο. Πώς το λέτε τώρα, ξεχάστε το? Γιατί ξεχάστε το? Εμείς τι, ποιοι εμείς δηλαδή. Δεν ξέρω, ρωτάω. Η Ελλάδα. Εξηγήστε μου ποιοι, ποιος θεσμός, ποιο υπουργείο, ποια στρατηγική, τι. Τίποτα. Την ίδια στιγμή κατεβαίνει ο Πούτιν την άλλη εβδομάδα. Έχουμε το διοικητή της ΑΕΠ, τον Έλληνα διοικητή, ως υφιστάμενος Τουρκαλίν, να πηγαίνει στην Κωνσταντινούπολη. Βγήκα και είπα ότι οι διοικητές υπηρεσιών πληροφοριών δεν συναντιούνται στο έδαφος του άλλου, αλλά σε ουδέτερο έδαφος. Ο μόνος λόγος να συναντηθεί ένας διοικητής με έναν άλλο διοικητή στη χώρα του είναι όταν δεν υπάρχουν διπλωματικές σχέσεις. Παράδειγμα, πήγε ο διοικητής της CIA στην Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας όταν τότε ο διάδοχος τα είχε σπάσει με τον Μπάιντεν. Πήγε ο διοικητής της Μοσάτ στο Κατάρ για να συνεννοηθεί για τους ομήρους, διότι δεν υπάρχουν επίσημες διπλωματικές σχέσεις Ισραήλ-Κατάρ. Όλα τα υπόλοιπα
είναι νεοραγιαδισμός, είναι γαλάζια πατρίδα. Το καταλαβαίνουμε αυτό ή όχι? Και όχι μόνο πήγε, αλλά τι έκανε, του κατέθεσε ό,τι στοιχεία είχε μαζέψει η ΕΕΠ για το εμπόριο προσώπων, ανθρώπων δηλαδή, που γίνεται στην απέναντι πλευρά. Άκουσον, άκουσον. Αντί όλα αυτά τα στοιχεία, κύριε Σαχίνη, να τα έχει καταθέσει επίσημα ο κύριος Γεραπετρίτης στο Συμβούλιο Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ Υπουργών Εξωτερικών, και να έχει καταδικάσει με τοπογραφικά, με PowerPoint, με διαφάνεια στην Τουρκία ως κράτος δουλέμπορος, κάνουμε πεσκέσεις στους Τούρκους και τους λέμε, ξέρετε τι, εμείς κάναμε δουλίτσα, σας δίνουμε έτοιμο φαγητό, πηγαίνετε μαζεύτε τους. Τι καταλάβανε οι δουλέμποροι, κύριε Σαχίνη? Ότι πρέπει να αλλάξουν τα στέκια. Διότι τα στέκια τα χθεσινά τα ξέρουν πλέον οι Έλληνες, οπότε τώρα πρέπει να αλλάξουμε παραλίες και να βρούμε άλλα σημεία να κάνουμε τη δουλειά μας. Αυτά είναι γελοιότητες, αυτά δείχνουν μια χώρα καρναβάλι, τίποτα άλλο. Λέει εδώ ένας φίλος, καλημέρα λέει, επειδή φαίνεται ο κύριος πικραμένος να γνωρίζει πράγματα και πρόσωπα, μήπως ξέρει να μας πει, μιας και το ανέφερε, πόσοι Έλληνες καθηγητές δουλεύουν στο Πανεπιστήμιο Κοτς που έχει την παραθαλάσσια βίλα στη Λέσβο και πόσοι στο Σαπατζή, πόσοι πήραν το μεταπτυχιακό τους από εκεί και κυρίως πόσοι Έλληνες διδάκτορες υποβάλλουν κάθε χρόνο αίτημα πρόσληψης στα μεγάλα τουρκικά πανεπιστήμια και κυρίως πώς γίνεται ένας Έλληνας που εργάζεται στην Τουρκία στο Πανεπιστήμιο Κοτς να παίρνει περισσότερα χρήματα από τον συνάδελφό του στην Ελλάδα? Δεν είναι η Τουρκία που καταστρέφεται και με μεγάλους πληθωρισμούς όπως λέμε? Αυτά να τα βλέπουν αυτοί που λένε ότι διαλύεται η Τουρκία, ότι οι Κούρδοι θα καταλάβουν την Άγκυρα. Νομίζουν ότι επειδή ο πληθωρισμός έχει φτάσει στα ύψη, είναι μεγάλη οικονομία η Τουρκία. Μην μπούμε τώρα στη διαδικασία αυτή, ποιες είναι οι δυναμικές στην Τουρκία. Οι Τούρκοι καταφέρανε με 2-3 ολιγάρχες που δεν τους έχουμε στην Ελλάδα. Διότι οι εφοπλιστές μας στην Ελλάδα προτιμούν να αγοράζουν ΚΑΕ και ΠΑΕ, αντί να επενδύσουν σε αυτό το χώρο που λέγεται ανώτατη εκπαίδευση, διασύνδεση με την αγορά εργασίας, να δημιουργηθεί η δυναμική, η υψηλή τεχνολογία και να μπουν μέσα και το Μετσόβιο και τα άλλα πανεπιστήμια. Ποιος θα φέρει αυτή τη δυναμική, το κράτος? Το κράτος στην Ελλάδα υπάρχει μόνο για να εισπράττει φόρους, τίποτα άλλο. Δεν το έχουμε καταλάβει. Μάλιστα. Ρωτάει άλλος... Ας δούμε τους Τούρκους λοιπόν. Μην ψάχνουμε στην Ευρώπη να βρούμε πρότυπα και MIT και Harvard. Πώς δουλέψαν οι Τούρκοι τα τελευταία 20 χρόνια? Ρωτάει άλλος φίλος, γιατί αποκλείεται, λέει, την ίδρυση παραρτήματος τουρκικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα? Ναι, και ποιο είναι το πρόβλημα? Δηλαδή, επειδή θα είναι τουρκικό, σώνει και καλά, μπήκαν οι οχθροί στην πόλη? Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Να σας πω κάτι. Ξέρετε ότι υπάρχουν υπηρεσίες πληροφοριών στο εξωτερικό, οι οποίες έχουν συμμετάσχει στη σύσταση πανεπιστημίων από τους πτυχιούχους των οποίων στελεχώνουν τις δικές τους υπηρεσίες? Δεν θα μπορούσε αυτό να το κάνει και η δική μας η ΕΕΠ σε μια άλλη εποχή, με μια άλλη νοοτροπία? Και να έχουμε και δικά μας στελέχη για το δημόσιο τομέα, για τις υπηρεσίες πληροφοριών, που να προέρχονται μέσα από τα πανεπιστήμια, που να είναι παράρτημα υπηρεσίας πληροφοριών και να έχει έσοδα και η ίδια υπηρεσία. Και όχι να είμαστε ζήτουλες του καθενός, διότι αυτή τη στιγμή το τι γίνεται στην ΕΕΠ, δεν θέλω να μιλήσω, διότι αν μιλήσω θα πέσουν τα μικρόφωνα της εκπομπής. Έχω πολλά μηνύματα από ανθρώπους οι οποίοι έχουν αγανακτήσει με αυτά που συμβαίνουν. Υπάρχουν επικεφαλείς σε μονάδες οι οποίοι είναι απόφοιτοι λυκείου και δεν ξέρουν γρή τουρκικά και υπηρετούν σε ευαίσθητες περιοχές στη Θράκη. Μην πάω παραπάνω, γιατί θα κατεδαφιστεί όλο το κτίριο της Κατεχάκη αν μιλήσω. Κύριε, και αν θέλετε να πάμε και στο τρομοκρατικό, το προχθεσινό. Ναι. Λοιπόν, εδώ υπάρχει το εξής θέμα. Τα τελευταία 7 χρόνια έχουμε 30 δολοφονίες στη λεγόμενη Greek Mafia. Έχει γίνει ανακατανομή θέσεων, προσώπων και αρμοδιοτήτων. Την ίδια στιγμή, λόγω της υπόθεσης του Πρεταντόρ και της αστυνομίας, θέλω να πω της ΕΕΠ με τις υποκλοπές, αυτό που λέγαμε σύστημα Λαβράνου, το γράφουν όλες οι εφημερίδες, έχει πλέον φύγει από το κτίριο της Κατεχάκη. Δημιουργήθηκε λοιπόν και εκεί ένα κενό. Έρχεται ο Μιχάλης, ο Χρυσοχοίδης, με όλη την καλή πρόθεση
ξυλώνει την ηγεσία και φέρνει στα λεγόμενα ηγητικά πόστα ανθρώπους από τα μεσαία κλιμάκια που δεν έχουν βάλει το χέρι στο μέλι. Το πρόβλημα ποιο είναι? Με τη νέα κατάσταση που δημιουργείται, το οργανωμένο έγκλημα χάνει τις προσβάσεις που είχε μέχρι χθες. Και επειδή μέσα στις φυλακές έχει εμφανιστεί το φαινόμενο εδώ και πολλά χρόνια να υπάρχει όσμωση μεταξύ του λεγόμενου αντάρτικου πόλης και της εγκληματικής δράσης, αυτό το βλέπουμε όταν αποφυλακίζονται άνθρωποι να έχουν κρατήσει επαφές και διασυνδέσεις, αυτές οι τρομοκρατικές επιθέσεις που ξεκίνησαν και θα συνεχιστούν είναι μήνυμα προσωπικά προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Το 2010 γλίτωσε τη δολοφονία. Σκοτώθηκε, κομματιάστηκε ο Βασιλάκης που ήταν ο υπασπιστής του. Αυτή τη φορά δεν θα του ξαναστείλουνε φάκελο. Θα προσπαθήσουνε με διαφορετικό τρόπο να τον στοχεύσουνε. Βρίσκεται λοιπόν στο στόχαστρο αυτή τη στιγμή του οργανωμένου εγκλήματος, του καινούριου όπως έχει πλέον διαμορφωθεί, το οποίο προκειμένου να μην φαίνεται βάζει μπροστινούς ανθρώπους οι οποίοι από ιδεολογικά και μόνο κίνητρα προσπαθούν να κάνουν επαναστατική γυμναστική. Το έχουν καταλάβει αυτό στην Κατεχάκη? Εγώ προσωπικά θα έλεγα στον κύριο Χρυσοχοΐδη να συμπεριφερθεί όπως συμπεριφέρεται ο Ναστραλά ή ο Σιχουάν της Χαμάς. Στα υπόγεια να μην βγαίνει, να ανεβαίνει μόνο στο επιχειρησιακό κέντρο, να μπορεί να συντονίσει, πας και σπάσει αυτό το απόστημα. Δεν μου λέτε, κύριε Πικράνε. Το λέω χωρίς να έχω εσωτερική πληροφόρηση, αλλά βλέπω ότι το προχθεσινό είναι μήνυμα σε προσωπικό επίπεδο και μόνο. Δεν μου λέτε, κύριε Πικραμένε, εσείς αναλύετε το τι αντιλαμβάνεστε. Η συγκυρία όμως εν μέσω κοινωνικού αναβρασμού και κινητοποίησεων τη θεωρείτε τυχαία? Καμία σχέση. Το λέω γιατί δεν είμαι ψέκας. Αν ήμουν ψέκας θα έλεγα ναι, υπάρχουν οι αγρότες, υπάρχουν οι φοιτητές, υπάρχει αλληλεγγύη. Όχι. Δεν έχει καμία σχέση. Είναι προμήνυμα προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου. Ξύλωσες κόσμο που μας εξυπηρετούσε, σου έχουμε ανοίξει πόλεμο. Γι' αυτό μίλησα εξ αρχής για Κολομβία. Και σε αυτό αν θέλετε βάλτε μέσα και τις δύο δολιοφθορές σε Κρήτη και σε Έγινα. Έχετε καταλάβει τι συμβαίνει στην Ελλάδα ή θα μιλάμε κάθε μέρα για τα ραπανάκια και για τα τιμολόγια της ΔΕΗ? Μισό λεπτό. Οι δολιοφθορές συνδέονται κατά τη γνώμη σας με τις αλλαγές στο Υπουργείο Προστασίας του Όχι. Πολίτη ή συνδέονται με παιχνίδια, για παράδειγμα, γύρω από το νερό στην Έγινα? Για παράδειγμα. Συνδέονται με το... Εννοείται, μα χαίρο πολύ. Να σας πω κάτι. Είναι η τέταρτη δολιοφθορά που γίνεται στη συγκεκριμένη υποδομή. Το Πρεταντόρ υπήρχε στην Ελλάδα από το 2020-2021. Αν θέλανε αυτοί που το χειρίζονταν από την πρώτη δολιοφθορά να δούνε ποιοι κάνανε κλπ, θα είχε προκύψει δεύτερη, θα είχε προκύψει τρίτη? Φυσικά και όχι. Διότι είναι μικρός ο κόσμος, ξέρουμε ποιοι ωφελούνται από αυτές τις ενέργειες, θα τους είχαν τσιμπήσει. Τώρα λέει ξεκινάει η προανάκριση μετά την τέταρτη δολιοφθορά. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά, κύριε Σαχίνη. Καλά, εδώ κύριε Πικραμένε, ένα χρόνο μετά ξεκινάει η προκαταρκτική του εισαγγελέα Λαρίσης για το μπάζωμα στα Τέμπη. Τι σας κάνει εντύπωση δηλαδή? Μα συγγνώμη, ανέβασα κι εγώ ένα έγγραφο. Ζητάει ο εισαγγελέας της Λάρισας να τον ενημερώσουν για ένα τεχνικό όρο που υπάρχει στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Έχω το PDF στο λάπτοπ μου. Να με πάρουν, να τους το στείλω, να καταλάβουν τι είναι. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν από τη μία την εισαγγελία που λέει στην κυρία Καριστιανού, τράβα γυναίκα μου να ανάψεις κατά κεράκι στην εκκλησία, κοίταξε τη ζωούλα σου. Αυτά συμβαίνουν, ακούστε απάντηση, αυτά συμβαίνουν. Όπως έλεγε ο Ερντογάν στους άλλους κακόμοιρους εκεί, τι θέλετε τώρα, έγινε σεισμός, πέσανε τα σπίτια, ήτανε θέληση του Αλλάχ. Εκεί έχουμε φτάσει, κύριε Σαχίνη. Θεϊκή θέληση. Τέλος. Η ζωή συνεχίζεται, προχώρα, βγάλε το σκασμό. Αυτή είναι η επίσημη απάντηση. Έχουμε λοιπόν αυτή τη συμπεριφορά της δικαιοσύνης. Έχουμε το οργανωμένο έγκλημα που στέλνει μήνυμα προσωπικά στο Χρυσοχοΐδη.
Έχουμε τα τοπικά συμφέροντα με τις δολιοφθορές. Γι' αυτό ξεκίνησα και είπα η Κολομβία των Βαλκανίων. Κάποιος μου λέει εδώ πέρα ότι μάλλον είστε και συστολικός, λέει, διότι αν ακούσετε Έλληνα καθηγητή από την Κολομβία, λέει ότι εκεί γίνονται πιο σικάτα, τους έχουμε ξεπεράσει. Καλά, εντάξει, μπορεί να είναι η υπερβολή. Δηλαδή, λέει ο Νίκος εδώ, αποφάσισε το κράτος να πολεμήσει την εγκληματικότητα και η εγκληματικότητα αντεπιτίθεται, αυτό λέει ο κύριος Πικράμενος. Όχι, δεν λέω αυτό. Λέω ότι δημιουργήθηκε κενό λόγω της υπόθεσης με τις υποκλοπές. Προσπαθεί η κυβέρνηση να ελέγξει και να καλύψει το κενό που δημιουργήθηκε, βάζοντας μπροστά τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη με τη λεγόμενη εμπειρία που έχει, που αυτό το συζητάμε αν έχει εμπειρία και τι εμπειρία έχει, αλλά θέλουν πλέον να ξαναελέξουν, να ξαναμπούν στο κενό που έχει δημιουργηθεί, και στη λογική αυτή βάζουμε ως μπροστινούς τους αντάρτες πόλης, ψάξε βρες ποιοι είναι και γιατί, υπάρχει όσμωση μέσα από τις φυλακές γιατί υπάρχουν συγκοινωνούντα δοχεία, οπότε εκεί βρίσκεται το θέμα. Και να σας δώσω μια πληροφορία που πήρα. Από το 2015 και μετά, για να τα λέμε αυτά και τις αμαρτίες του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό που λέμε αντάρτικο πόλης στην ΕΕΠ δεν ήταν προτεραιότητα. Προτεραιότητα από το 2015 και μετά ήταν η λεγόμενη Ισλαμιστική τρομοκρατία. Αν θυμάστε, είχαμε στη Γαλλία τις τρομοκρατικές επιθέσεις και από την Ελλάδα πέρασε ένα εκατομμύριο που μας έστειλε πεσκέσει ο Ερντογάν το 2015-2016. Που σημαίνει, κύριε Σαχίνη, ότι τα τελευταία 6-7 χρόνια, τουλάχιστον σε επίπεδο ΕΕΠ και συλλογής πληροφοριών, η εγχώρια τρομοκρατία έχει αφαιθεί στη μοίρα της. Αν λοιπόν έχουν οριμάσει συνθήκες και έχει βγει νέα γενιά, η οποία έχει σύνδεση σε κάποιο σημείο, εφάπτεται με το οργανωμένο έγκλημα, καταλαβαίνετε το να χέρινή βιτάλο και τα δυο το πρόσωπο. Σε αυτή τη λογική είμαστε, γι' αυτό βγήκε χθες ο κύριος Χρυσοχοΐδης και είπε περιμένω από την Ελλάς, έστειλε μήνυμα στους δικούς τους να τηρήσουν το κράτος δικαίου. Γιατί το είπε, δεν έχει εμπιστοσύνη στην ίδια την αστυνομία ή θεωρεί ότι υπάρχουν ακόμα τρωτά σημεία που δεν έχουν κλείσει? Θα το δείξει ο χρόνος. Μάλιστα. Κύριε Πικραμένε, λέει ο Χρήστος, θα διαφωνήσω σε κάτι. Τον τελευταίο καιρό έχουμε δει συνεντεύξεις των ίδιων των εμπλεκόμενων της Greek Mafia, μερικοί κιόλας έχουν δολοφονηθεί πρόσφατα, όχι για άμεση διαπλοκή μαφίας πολιτικής, αλλά δείχνουν ως αφεντικά κόσμο της πολιτικής. Δεν λέω πιο πολλά για σεβασμό προς το ραδιόφωνο, ας τα δει ο καθένας, λέει, μόνος του. Άρα είναι εύκολο να καθαρίσει όλο αυτό? Φυσικά και όχι. Αν δεν υπάρξει, δείτε όσοι δεν έχετε δει τη σειρά Narcos στο Netflix. Αποφάσισε κάποια στιγμή το Κολομβιακό κράτος με μία μονάδα αντιμάφια και με τους εκαμίτες, οι οποίοι ήταν βέβαια μπαρουτοκαπνισμένοι, όχι σαν τους δικούς μας που πηγαίνουν μόνο στην Ευελπίδων και μπαινοφέρνουν κόσμο για να πάνε αδικαστεί. Υπήρχαν θύματα, καθάρισε όμως το τοπίο. Μπορεί να γίνει αιματοκύλισμα στην Ελλάδα. Είναι στη φάση να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα. Θέλει η κυβέρνηση να μπει σε αυτή τη λογική ή δεσμεύεται? Διότι αν έχεις εξαρτήσεις δεν μπορείς να πυροβολήσεις τα πόδια σου, λογικό είναι. Αν λοιπόν δεν μπούμε στη λογική αντιμάφια επιχειρήσεις, το πράγμα θα κλιμακώνεται και θα βγούμε εκτός ελέγχου. Είναι απλά τα πράγματα. Το έχουν ζήσει άλλες χώρες, θα το βιώσουμε κι εμείς. Υπάρχει θέμα ασφάλειας συνολικότερα στην Ευρώπη, πιστεύετε? Στην Ευρώπη υπάρχει θέμα ισλαμιστικής τρομοκρατίας τουλάχιστον από το 2004 και μετά, όταν είχαμε τις πρώτες επιθέσεις, αν θυμάστε, στον προαστιακό της Μαδρίτης. Αυτό ναι. Από εκεί και πέρα, αν την επόμενη χρονιά, μετά τις ευρωεκλογές, έχουμε την λεγόμενη λαϊκίστικη δεξιά ή ακροδεξιά πρώτη δύναμη στο Ευρωκοινοβούλιο. Το παρακολουθώ γιατί έχω επαγγελματική σχέση. Εννοείται ότι θα αναδυθεί παράλληλα με την ισλαμιστική τρομοκρατία η λεγόμενη ακροδεξιά τρομοκρατία. Είναι, αν θέλετε, το πιο εκρηκτικό κοκτέιλ που μπορεί να δημιουργηθεί στην Ευρώπη, διότι υπάρχει λεγόμενη ανατροφοδότηση. Το ένα τροφοδοτεί το άλλο.
Οπότε μπαίνουμε στη λογική η γάτα να κυνηγάει την ουρά της, το φαύλο κύκλο που μπορεί να μας πάει για δεκαετίες ολόκληρες. Ο Νικόλας λέει: κύριε Πικραμένε, κράτος δικαίου, ένα κράτος που μπαζώνει το χώρο ενός κρατικού εγκλήματος που παρακολουθεί τους πέντες παράνομα, που έχει θέσει αυτόν σε μόνιμη ασυλία. Υπάρχει σοβαρότητα, λέει. Αυτά είναι σπόρια πασατέμπο για καλοκαιρινό θερινό κινηματογράφο. Εδώ, αν είδατε, εγώ σας έβαλα κατευθείαν στα βαθιά. Μπορούμε να καταλάβουμε πού πάει το πράγμα? Αν αύριο υπάρχει δολοφονία πολιτικού προσώπου, τι θα γίνει στη χώρα? Και δεν εννοώ κάποιου βουλευτή ή κάποιου περιφερειάρχη, ακόμα και σε υπουργικό επίπεδο. Τι θα γίνει στη χώρα αύριο το πρωί? Μπορεί να σταθεί οποιαδήποτε κυβέρνηση? Ή θα βγαίνουν στα TikTok και θα κάνουν χαβαλέ? Λέει εδώ ο άλλος φίλος από το Λονδίνο: ναι, αλλά με όλα αυτά τα μέσα που διαθέτει ένα κράτος, γιατί δεν μπορούν να τους μαζέψουν να ηρεμήσουμε λίγο ως κράτος? Συμβαίνει κάτι άλλο? Υποτίθεται ότι υπάρχουν προηγμένα συστήματα. Μα το θέμα είναι η τεχνολογία και αν δουλεύουν τα Predator ή τα υπόλοιπα. Το είπα και πριν. Πρέπει να υπάρχει πολιτική θέληση, βούληση να καθαρίσει, να βγει ο καρκίνος. Διότι συμβαίνει ένα πράγμα. Είχατε τον δημοσιολόγο πριν, τον καθηγητή. Αν το ρωτούσατε θα σας το έλεγε. Υπάρχει το κράτος και υπάρχει και το οργανωμένο έγκλημα. Κάθε φορά που το κράτος ως δομή κάνει ένα βήμα πίσω, το οργανωμένο έγκλημα, η μαφία, κάνει ένα βήμα μπροστά. Γιατί η σχέση είναι αυτό που λέμε μηδενικό άθροισμα. Συν ένα, μείον ένα, μηδέν. Στην Ελλάδα υπάρχει το εξής φαινόμενο διαχρονικά. Ή υπάρχουν θεσμοί ή δεν υπάρχουν θεσμοί. Όταν δεν υπάρχουν θεσμοί πρέπει να τους φτιάξουμε. Όταν όμως υπάρχουν θεσμοί, παρατηρείτε το εξής. Αυτοί να υπολειτουργούν ή να έχουν αυτό που λέμε να μην έχουν υλικοτεχνική υποδομή. Βλέπετε τις ανεξάρτητες αρχές, οι οποίες ναι μεν υπάρχουν αλλά δεν έχουν προσωπικό. Όταν έχουν προσωπικό παρατηρούνται θέματα διαφθοράς. Δείτε για παράδειγμα με την ΑΑΔΕ, η οποία είναι υπηρεσία ανεξάρτητη, έχει τους οργανισμούς της, αλλά την άλλη στιγμή εκβιάζονται επιχειρηματίες. Τα έχει βγάλει η εφημερίδα το κουμέντο, δεν τα λέω εγώ. Όταν λοιπόν, ακόμα και διαφθορά να μην υπάρχει, ακόμα και εξοπλισμό να έχουν και προσωπικό να έχουν και χρηματοδότηση να έχουν, έχουμε πρόβλημα με τις αρμοδιότητες. Οι αρμοδιότητες μοιράζονται και το μπαλάκι πέφτει από την περιφέρεια στην κυβέρνηση και από το ένα δήμο στον άλλο. Αυτό λοιπόν όλο το μπάχαλο ουσιαστικά λειτουργεί ανασταλτικά. Φέρνει το κράτος προς τα πίσω και δίνει χώρο στο οργανωμένο έγκλημα. Άρα εδώ μιλάμε, χρειαζόμαστε μια επαναστατική κυβέρνηση. Δεν χρειαζόμαστε κάποιον ο οποίος θα έρθει να δώσει ένα παυσίπονο. Εννοείται ότι οι επιχειρήσεις αντιμάφια που λέω δεν λύνουν από μόνες τους το πρόβλημα. Περνάς όμως το μήνυμα προς τα έξω ότι μάγκες, το κράτος επιστρέφει στο χώρο που του ανήκει. Τελείωσε η πλάκα. Ας το ξεκινήσει λοιπόν ο κύριος Χρυσοχοΐδης αυτό, ας πάρει προσωπικά μέτρα για την προσωπική του ασφάλεια και της οικογένειάς του. Εγώ του λέω να είναι καλύτερα στα υπόγεια της Κατεχάκη, μη βγαίνει έξω, αλλά θα μείνει στην ιστορία ως ο αντιμάφια υπουργός. Εκτός αν έχει άλλες προθέσεις και έχει πάρει άλλες εντολές, δεν ξέρω. Κύριε Πικραμένε, φεύγω από αυτό το μέτωπο. Θέλω να σας ρωτήσω και στο μέτωπο της μεγάλης γεωπολιτικής αναπομπούλας με επίκεντρο τη Μέση και Εγγύς Ανατολή, διότι εδώ υπάρχουν απόψεις πια και στις Ηνωμένες Πολιτείες, ακόμη και για χτύπημα ευθέως στο Ιράν με όσα συμβαίνουν στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Ινδικό. Δεν θέλω να κάνετε εικασία. Εκείνο που θέλω να σας ρωτήσω είναι αν θεωρείτε ότι τα πράγματα έχουν περιπλεχθεί πια σε σοβαρό βαθμό, ούτως ώστε να έχουμε ευρύτερες εμπλοκές. Τη δήλωση χθες το βράδυ του Τραμπ την προλάβατε ή όχι? Για πείτε. Το Fox News. Όχι, όχι, δεν την προλάβαμε. Να την πούμε για όσους δεν το άκουσαν. Χθες το βράδυ λοιπόν στο Fox News ο Τραμπ είπε: το Γενάρη του 2020 μαζί με το Ισραήλ και τη Μοσάντ είχαμε αποφασίσει να δολοφονήσουμε τον Σουλεϊμανί, τον διοικητή της δύναμης Αλ-Κότς των φρουρών της Επανάστασης. 48 ώρες πριν το κοινό χτύπημα μας ενημέρωσαν από το Τελ Αβίβ ότι παιδιά ευχαριστούμε, δεν θα συμμετέχουμε. Σας δώσαμε τις πληροφορίες, σας δώσαμε το timing, σε ποιο αεροπλάνο θα είναι, πότε θα κατέβει στο αεροδρόμιο της Βαγδάτης,
αλλά τη σκανδάλη πατήστε την εσείς. Κάνανε πίσω οι Ισραηλινοί. Γιατί? Γιατί σου λέει ότι αν φανεί ότι έχουμε μπλέξει κι εμείς, θα καεί όλη η Μέση Ανατολή. Οπότε άσε τον τρελό, εννοεί τον Τραμπ, να βγάλει το φίδι από την τρύπα μόνος του. Το ανακοίνωσε και τους έδωσε στεγνά εχθές το βράδυ ο Τραμπ. Λοιπόν, τι θέλετε να σας πω τώρα? Τι γίνεται στην Μέση Ανατολή? Νομίζω τα βλέπετε. Έχει ανοίξει όλη η βεντάλια. Χτυπάνε στην Ιεμένη οι Άγγλοι με τους Βρετανοί, οι Βρετανοί με τους Αμερικάνους. Χτυπάνε στη Συρία, χτυπάνε στο Ιράκ. Και από την άλλη μεριά ετοιμάζονται για τα αντίπεινα και οι σιατικές πολιτοφυλακές. Οι Αμερικάνοι έχουν πει, εμείς δεν χτυπάμε για να προστατεύσουμε τα διάφορα στρατόπεδά μας που έχουμε στη Συρία και στο Ιράκ. Χτυπάμε μια και καλή να τους τελειώνουμε, για να μην έχουν πλέον ούτε αποθήκες πυρομαχικών για τα επόμενα χρόνια. Μπορείτε να μου πείτε, εμείς τώρα γιατί κηρύξαμε πόλεμο στους Χούτι από τη Λάρισα? Ρητορικό το ερώτημα, φαντάζομαι. Τι ρητορικό? Νομίζω ότι το επαναλαμβάνετε πόσες μέρες τώρα εσείς. Εμείς τώρα τι προσπαθούμε να κάνουμε τη στιγμή που μιλάμε ακόμα για τις αλουμινότρατες? Τι προσπαθούμε να κάνουμε εμείς από τη Λάρισα? Έχουμε καταλάβει ότι δεν μπορούμε να παίξουμε Champions League? Ούτε στο Conference δεν είμαστε αυτή τη στιγμή. Και πουλάμε μαγκές από τη Λάρισα? Πάμε καλά? Δεν ξέρω, προσπαθεί ο κύριος Δένδιας να χτίσει πολιτική καριέρα πάνω σε αυτό το θέμα? Δεν μας φτάνει η Λιβύη, δεν μας φτάνει το Στεφανοβίκιο, η Αγχίαλος, το τοπογραφικό Χαρδαλιά πιο παλιά? Δεν μας φτάνουν όλα αυτά? Τι προσπαθούμε να κάνουμε? Πείτε μου, σας παρακαλώ πολύ, στα ζητήματα στρατηγικής ασφάλειας, με αυτό θέλω να κλείσουμε σήμερα, ποια είναι η συζήτηση του σήμερα? Που δεν γίνεται. Είναι γενικό το ερώτημα. Ναι, που δεν γίνεται στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, από τη στιγμή που δεν υπάρχουν θεσμοί οι οποίοι να κάνουν... Τι μου είπατε τώρα? Να σας δώσω μια άλλη πληροφορία για να καταλάβετε σε τι κατάσταση είμαστε. Ξέρετε ότι από το 2020 μέσα στο Μαξίμου λειτουργεί η Γενική Γραμματεία Προνοητικότητας. Το λέω και γεμίζει το στόμα μου. Γενική Γραμματεία Προνοητικότητας. Είναι ένας κύριος, ένα γραφείο, ένα τηλέφωνο και ένας υπολογιστής. Και φτιάχνουν μελέτες για την τεχνητή νοημοσύνη στην Ελλάδα το 2030. Τη στιγμή που η χώρα δεν έχει αντιπλημμυρικά έργα. Θέλω να σας πω ότι υπάρχει τέτοια εικονική πραγματικότητα. Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν στη γυάλινή του σφαίρα και αυτοί λαμβάνουν αποφάσεις για σας, για μας, για την κυρία Καριστιανού, για την νεολαία, για το μέλλον κλπ. Είναι αλλού για αλλού η κατάσταση, διότι από την αρχή δεν έχει φτιαχτεί το μαγαζί, δηλαδή το κράτος. Με αποτέλεσμα είτε να υπάρχουν θεσμοί που δεν λειτουργούν καθόλου για αυτά που είπα πριν, ή να μην υπάρχουν καθόλου. Και εμείς ασχολούμαστε με τα TikTok. Αυτή είναι η κατάσταση. Κώστας Πικραμένος, με πολύ ορμή σήμερα όπως καταλάβατε. Τι σας είχα πει στα τέλη του χρόνου? Τα χειρότερα έρχονται. Να τα. Φλεβάρι μήνα. Καλημέρα κύριε Πικραμένε. Καλημέρα. Να είστε καλά, γεια σας.